Ξυπνάω το πρωί και βλέπω μήνυμα αγανακτισμένου ακόλουθου στο Facebook, στέλνοντάς μου το link και λέγοντας: «Εσύ μας έλεγες ότι οι καρχαρίες δεν έχουν φωνή. Τι έχεις να πεις τώρα?» Σε ένα παλιότερο βίντεο είχα πει: «Δεν βλέπω ταινίες με καρχαρίες, επειδή πέρα από το ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, σε μια ταινία είδα ένα λευκό καρχαρία να βρυχάται σαν λιοντάρι». Έγινε αυτό. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Ο λόγος που γίνεται αυτό το βίντεο είναι ότι πραγματικά υπάρχει σοβαρή μελέτη για κάτι ήχους που βγάζουν συγκεκριμένοι καρχαρίες. Αλλά αυτές τις μελέτες τις δημοσιεύουν και ελληνικά sites, που καμία σχέση δεν έχουν με την επιστήμη. Και έτσι πάνω στην κάψα τους για μερικά κλικ παραπάνω, σου πετάνε ένα τίτλο για Pulitzer ή για τον Μπούλο γενικότερα, γνωρίζοντας ότι οι Έλληνες απλά μένουν στους τίτλους και σπάνια μπαίνουν να διαβάσουν τα άρθρα. Εντάχει, το άρθρο είναι από το Newsbob και ο τίτλος είναι «Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά φωνή καρχαρία». Το βλέπει λοιπόν ο άλλος, σου λέει: «Τι να διαβάσω περισσότερο, ο τίτλος είναι ξεκάθαρος. Οι καρχαρίες έχουν φωνή. Άρα μιλάνε κιόλας». Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή πάσα ώστε να γίνει αυτό το βίντεο και να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Ας διαβάσουμε μαζί το άρθρο λοιπόν, αναλύοντάς το όπως κάνουμε πάντα σε αυτό το κανάλι. Οι ερευνητές κατέγραψαν για πρώτη φορά τη φωνή ενός καρχαρία σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Royal Society Open Science. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη διαπίστωσε ότι οι καρχαρίες RIG παράγουν ήχους που μοιάζουν με κλικ όταν τους ακουμπούν, σύμφωνα με τη μελέτη. Ξέρω, κλεισέ το αστείο με τη μελέτη και την Ελεονόρα μελέτη, αλλά ξέρετε κάτι, εμένα μ' άρεσε. Ήδη άρχισα να έχω εικόνα χωρίς να διαβάσω παρακάτω. Αλλά ας συνεχίσουμε. Οι καρχαρίες ίσως δεν είναι τόσο σιωπηλοί όσο νομίζαμε, δήλωσε στο ABC News η Caroline Nieder, θαλάσσια βιολόγος στο Οκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. Η Nieder δήλωσε ότι οι ήχοι ανακαλύφθηκαν τυχαία καθώς διεξήγαγε μία άλλη μελέτη που ανέλυε τις ακουστικές ικανότητες των καρχαριών κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της προγράμματος στο Πανεπιστήμιο του Auckland στη Νέα Ζηλανδία. «Ποτέ δεν είχα σκεφτεί», λέει, «ότι οποιοδήποτε από τους καρχαρίες που μελετούσα θα μπορούσε να παράγει κάποιο είδους ήχο. Είχα υποθέσει ότι οι καρχαρίες είναι σιωπηλά ψάρια», είπε. Τι να πω τώρα. Ρε Newsbob, φωνή δεν γράφει στον τίτλο σου. Κατέγραψαν για πρώτη φορά φωνή καρχαρία γράφει. Τι ήχους λέει εδώ μέσα? Η Nieder, λέει, έπιασε 7 καρχαρίες στο λιμάνι Καϊπάρα της Νέας Ζηλανδίας και απέκτησε άλλους 3 από έναν τοπικό ψαρά. Ύστερα τους έβαλε σε ένα θαλάσσιο εργαστήριο σε δεξαμενές κυκλικής ροής, κάτι τέτοιο δηλαδή. Αφού εγκλιματίστηκαν για τουλάχιστον μία εβδομάδα, οι καρχαρίες μεταφέρθηκαν από τη δεξαμενή κράτησή τους σε μία πειραματική δεξαμενή, όπου πραγματοποιήθηκε ο χειρισμός. Κατά τη διάρκεια του χειρισμού, οι καρχαρίες παρατηρήθηκαν κάποιες φορές να παράγουν ήχους κλικ κάτω από το νερό. Τέλος πάντων, ο τίτλος όπως καταλάβατε είναι πέρα για πέρα παραπλανητικός, ακόμα και αν το φωνή το βάζουν μέσα σε εισαγωγικά. Οπότε αγανακτισμένα ακόλουθε, αν έμπαινε στον κόπο να διαβάσεις τι λέει το άρθρο, ούτε εσύ θα είχες νεύρα πρωί-πρωί με εμένα, αλλά και εγώ θα έπινα ήρεμο στο καφεδάκι μου γράφοντας κείμενα για τα επόμενα βίντεο του καναλιού. Και επειδή δεν γίνεται να σας παραπλανούν όλοι οι άλλοι και εμείς εδώ να χρειάζεται να κάνουμε τόση έρευνα, μπας και μας δείτε, έβαλα κι εγώ αυτόν τον τίτλο. Αμέ. Μην ανησυχείτε όμως. Όλα τα λεφτά από τα views μας θα πάνε σε κέντρο αποκατάστασης για καρχαρίες που δεν μπορούν να μιλήσουν. Η μελέτη λοιπόν αναφέρεται σε ήχους κλικ που κάνουν οι καρχαρίες και όχι σε φωνή. Και τι εννοώ? Αυτό είναι μια φωνή. Αυτό είναι φωνή. Και αυτό είναι φωνή. Ό,τι ακούσατε μέχρι εδώ παράχτηκε από τις φωνητικές χορδές του κάθε ζώου. Αυτό είναι ήχος. Έλα εδώ εσύ. Αυτό ήταν ήχος. Και αυτό είναι ήχος. Και ό,τι ακούσατε εδώ παράχτηκε από βία αλληλεπίδραση. Στην προκειμένη, ο γορίλας επειδή χτύπησε το στήθος του με τα χέρια του, ο αδερφός μου επειδή έφαγε μπουνιά και ο αναπτήρας επειδή θέλω να ανάψω τσιγάρο. Τέλος πάντων, δεν θα συνεχίσω με το Newsbob. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά. Η έρευνα έγινε από την Caroline Nieder και δημοσιεύθηκε στη σελίδα Royal Society Open Science στις 26 Μαρτίου.
Αρχικά όλα ξεκίνησαν όταν σαλάκια που τα πλησίαζαν δίτες άρχισαν να παράγουν ήχους κλικ, σαν αυτό που ακούσατε πριν. Αυτό ήταν και το έναυσμα για περισσότερες μελέτες πάνω σε ήχους που ίσως παράγουν γενικότερα τέλασμα βράχια. Έτσι λοιπόν η Νίντερ συγκέντρωσε και μελέτησε 10 καρχαρίες του είδους Μουστέλους λεντικουλάτους, 5 αρσενικά και 5 θηλυκά. Εξωτερικά αυτός ο καρχαρίας μοιάζει πολύ με τον δικό μας Μουστέλους αστερίας, αλλά είναι άλλο είδος που ζει μόνο στα νερά γύρω από τη Νέα Ζηλανδία. Η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι όσο χειριζόταν τους καρχαρίες, εκείνοι παρήγαγαν σκόπιμα, και εδώ είναι το point, ήχους κλικ. When we first got the sharks, they actually did quite a lot of clicking. Τώρα, είναι γνωστό ότι οι καρχαρίες έτσι κι αλλιώς παράγουν ήχους, οι οποίοι προκύπτουν από το κολύμπι τους, τις συγκρούσεις μεταξύ τους και την σύντησή τους. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη μας δείχνει ότι οι καρχαρίες ίσως χρησιμοποιούν αυτούς τους ήχους κλικ για επικοινωνία. Η μελέτη επίσης αναφέρεται και σε άλλα είδη, όπως κάποια βατοειδή που παρήγαγαν ήχους όταν ενοχλούνταν από δίτες. Από ό,τι μας λέει εδώ η επιστήμονας, ο ήχος που παρήγαγαν οι συγκεκριμένοι καρχαρίες προέρχεται πιθανόν από τα δόντια τους. Και αυτό γιατί τα δόντια τους μοιάζουν κάπως έτσι και διαφέρουν πολύ από τους άλλους καρχαρίες. Αυτή η επιφάνεια των σχεδόν πλακοειδών δοντιών πιθανόν να τους επιτρέπει να χτυπάνε ή να τρίβουν τα σαγόνια τους, δημιουργώντας αυτούς τους ήχους. Η όλη μελέτη γύρω από τα κλικς που περιγράφει η επιστήμονας πιθανόν να μας δείξει στο μέλλον ότι οι καρχαρίες ίσως επικοινωνούν και έτσι, με ήχους. Η Νίντερ ελπίζει ότι η αρχική παρατήρηση θα εμπνεύσει κι άλλους να ασχοληθούν με την έρευνα γύρω από τους καρχαρίες και ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα είναι περίεργοι για τις τρέχουσες αντιλήψεις και θα συνεχίσουν να ακούνε κι άλλα ζώα και είδη που θεωρούνται σιωπηλά. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο έχουμε το link για τη συγκεκριμένη μελέτη για όποιον επιθυμεί να τη διαβάσει αναλυτικότερα και να μην μένει στους τίτλους. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Στα social θα μας βρείτε εδώ, εμείς θα λέμε στο επόμενο. Θα τα πούμε στο επόμενο μόνο άμα κάνετε subscribe όμως. Και πατήστε και ένα like. Πατήστε και το κουδουνάκι τώρα. Πατά το κουδουνάκι ρε. Ωραίος. Τα λέμε.